Σύντομα αναμένεται να τοποθετηθεί, όπως τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, η ράμπα αμαία στην παραλία της Ιεράπετρας, που καταστρέφηκε πριν από 40 ημέρες από τη θαλασσοταραχή. Δυστυχώς είχαμε αυτό το πρόβλημα, όπως γνωρίζετε, αμέσως μετά την εγκατάσταση του με την πρώτη θαλασσοταραχή και λόγω της πρόσφατης διαμόρφωσης που είχε γίνει στον χώρο. Υπήρξε αυτή η βλάβη, η απεγκατάστασή του. Και ενώ ήταν όλα δρομολογημένα και προγραμματισμένα, αφού περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταλαγιάσει εδώ η περιοχή και να έρθει ο πυθμένας αλλά και η εξωτερική επιφάνεια του Αιγιαλού στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, γιατί αυτή η κατάσταση, επειδή επισκέπτομαι σχεδόν καθημερινά το χώρο, έχει σταθεροποιηθεί. Μας πρόλαβαν οι εξελίξεις. Γιατί να θυμίσω ότι η διαδικασία για την αντικατάστασή του θα ήταν να έρθει ένα καινούριο εντελώς σύστημα από την εταιρεία. Φαινομενικά δεν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές. Αυτοί μου το αποκλείσανε. Μας είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει υποστεί ζημιά εκεί στις αρθρώσεις. Και οι αρθρώσεις πρέπει να έχουν τέλεια εφαρμογή μεταξύ τους, ούτως ώστε να μην υπάρξει δυσκολία στην κίνηση του μαξιδίου που τρέχει πάνω από τις στηράγες. Ήταν λοιπόν να έρθουν πριν μια εβδομάδα, το είχαν προγραμματίσει για την προηγούμενη Τρίτη, προγραμματισμένο εδώ και 20 ημέρες. Μας έπιασαν εξελίξεις, δυστυχώς σταμάτησαν τα πάντα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια διαδικασία όπως είχε προγραμματιστεί ήταν και κοστοβόρα για την εταιρεία. Ένα αυτό, και δεύτερον, υπάρχει το πρόβλημα τώρα με τη ρευστότητα. Σε επικοινωνία που είχα πάλι σήμερα μαζί τους, κοιτάζουν ένα άλλο σενάριο τώρα. Μήπως τυχόν κατέβει ένας υπάλληλος, ένας τεχνικός από το Πανεπιστήμιο, να συνδράμουμε κι εμείς με ένα-δυο άτομα από την τεχνική υπηρεσία, τα οποία ήταν εδώ παρόντες στη διαδικασία της εγκατάστασης, ξέρουν δηλαδή πόσο έχει εγκατασταθεί αυτό το σύστημα, με την προοπτική να επισκευάσουν τη τυχόν ζημιές του συγκεκριμένου συστήματος για να επανατοποθετηθεί. Δεν έχω απαντήσει ακόμα, γιατί σας είπα σήμερα για αυτή η επικοινωνία. Δεν μου πάνε βέβαια και αυτοί. Αυτοί μου το εξέφρασαν σαν άποψη τώρα, γιατί αυτό βλέπουν ότι μπορούν να το προχωρήσουν άμεσα και λόγω των εξόδων, γιατί θα είναι πολύ λιγότερα τα έξοδα, αλλά και ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να κάνουν την αποκατάσταση στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Από ό,τι μας, αυτοί επιμένουν ότι ο χώρος ο κατάλληλος είναι εδώ. Υπάρχει και μια πρόβλεψη, μήπως τυχόν το σύστημα μετακινηθεί πιο κοντά προς το μόλο, προκειμένου να απακτωθεί και πάνω στο μόλο. Θα το δούμε αυτό, δεν μπορώ να σας πω εγώ. Δηλαδή, αυτή την ευθύνη θα την πάρουν τα παιδιά. Υπάρχει άλλο ένα σημείο, το οποίο είναι εκεί που είναι το Ναπολέον. Υπάρχει και πρόσβαση άνετη εκεί για τα αμαία. Αλλά την ευθύνη αυτή θα την πάρουν αυτοί. Δηλαδή, θα δουν τον χώρο, θα δουν πάλι τη διαμόρφωση, πώς έχει διαμορφωθεί εδώ πέρα η παραλία, και θα αποφασίσουν.